κυβέρνηση συνεχίζει και επιμένει να μην αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο, κάνει το δικό μας το έργο ακόμα πιο εύκολο στο να συνεχίσουμε να οργανώνουμε και να κλιμακώνουμε τις δράσεις μας με τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση αλλά και την απογευματινή που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία. Γίνεται πλέον ξεκάθαρο και αυτή η εικόνα είναι που έρχεται και σε εμάς μέσα από τους χώρους δουλειάς, ότι οι εργαζόμενοι πλέον, η υπομονή που κάναν όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να έχουν κερδίσει τίποτα, έχει τελειώσει. Πλέον γίνεται πολύ πιο εμφανές η οργάνωσή τους στα συνδικάτα. Είναι ξεκάθαρη πλέον η κατεύθυνση και η γραμμή που ακολουθούν οι εργαζόμενοι απέναντι στην κυβέρνηση και σε όποια κυβέρνηση συνεχίζει αυτό το αντεργατικό έκτρωμα νομοσχέδιο με τα μέτρα τα οποία συνεχίζονται και παίρνονται. Εμείς θα ξεκαθαρίζουμε και από τη σημερινή μας απεργιακή συγκέντρωση στην κυβέρνηση και σε οποιονδήποτε θέλει να συνεχίσει αυτό το έργο, ότι θα μας βρουν αντιμέτωπους. Οι συνελεύσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, οι συσκέψεις, το άνοιγμα θα συνεχίζεται. Κάνουμε ξεκάθαρο ακόμα και αυτή τη τελευταία στιγμή ότι δεν το αποσύρει. Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί σε κανένα χώρο. Είναι τσάκισμα των δικαιωμάτων μας. Δεν υπάρχει εργαζόμενος ο οποίος να μην υποφέρει από αυτό το νομοσχέδιο με την απλήρωτη δουλειά τα 10 ώρα. Δικαιώματα αιώνων έρχονται να μας τα πάρουν τώρα πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε αυτό το πράγμα. Εμείς, βούλοι του 21ου αιώνα, δεν θα γίνουμε. Αν θέλει ο Χατζηδάκης, σας έρθει στα εργοστάσια τροφίμων να διαπραγματευτεί με το βιομήχανο και να δουλεύει αυτός 13 ώρες μπροστά από μια σταμάτητη μηχανή. Οι εργαζόμενοι δεν τσιμπάνε πλέον. Τέλος. Οι εργαζόμενοι με τη δεύτερη τους απεργιακή κινητοποίηση μέσα σε λίγες μέρες και με τα απογευματινά συλλαλητήρια δίνουν το μήνυμα στην κυβέρνηση να μην περάσει, να μην ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, το οποίο καταργεί το 8ωρο, την Κυριακάτικη αργία, καταργεί ουσιαστικά τη συλλογική δράση, το δικαίωμά μας στην απεργία και στην κινητοποίηση για να μην περνάνε τα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, ήδη εδώ και πολλούς μήνες, τα συνδικάτα πανελλαδικά και στην περιοχή μας, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε βιομηχανίες, στο εμπόριο, συνολικά σε όλες τις επιχειρήσεις, έχουν βάλει γερή βάση προκειμένου αυτό το νομοσχέδιο να μείνει πραγματικά στα χαρτιά, να μην περάσει και να μην εφαρμοστεί σε κανέναν χώρο δουλειάς. Η δουλειά λάστιχο, η δουλειά τις Κυριακές, να μπορούν οι εργαζόμενοι να διεκδικούν συλλογικά τα δικαιώματά τους. Το νομοσχέδιο αυτό είναι έκτρωμα, το λένε όλοι οι εργαζόμενοι, έχει καταδικαστεί ούτως ή άλλως στις συνειδήσεις των εργαζομένων, των μαθητών και των γονιών τους. Είναι μεγάλη αθλειότητα της κυβέρνησης που έχει χρησιμοποιήσει ό,τι προβοκατόρικο μηχανισμό με λαγό την ηγεσία της ΟΛΜΕ να σταματήσει την απεργία και δύο εκπαιδευτικούς, προσπαθώντας να μας βάλει απέναντι στα παιδιά δίθεν με το πρόσχημα των πανελλαδικών. Είναι μεγάλο το φράσος της κυβέρνησης την ίδια στιγμή, την ιστορική στιγμή που καταργείται το 10ωρο. Το 8ωρο, συγγνώμη, την ίδια στιγμή θέλει να μας βάλει απέναντι ότι είμαστε εναντίον στους μαθητές. Τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πετάει χιλιάδες μαθητές έξω από τα πανεπιστήμια. Οι εργαζόμενοι είναι εδώ, οι εκπαιδευτικοί είναι εδώ. Δίνουμε δυναμικά το παρόν όπως δώσαμε και 10 του μήνα. Συνεχίζουμε δυναμικά. Το νομοσχέδιο αυτό δεν δέχεται διορθώσεις. Έχει απορριφθεί στη συνείδησή μας. Με τις πανελλαδικές πήγαν οι συνάδελφοι όλοι όσοι έπρεπε να πάνε στις πανελλαδικές. Ισχύει απεργία και για τη δευτεροβάθμια και όλους τους υπόλοιπους. Στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά όπως κάναμε όλο τον καιρό της πανδημίας.
κόντρα στη λάσπη της κυβέρνησης. Και σήμερα η Θεσσαλονίκη βούλιαξε με χιλιάδες απεργούς. Και σήμερα νεκρούσανε δεκάδες χώροι εργασίας. Και σήμερα, όπως και στις 10 του Ιούνιου, οι εργαζόμενοι φωνάξαμε στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Δεν διορθώνεται, δεν βελτιώνεται, καταργείται. Συνάδελφοι, χρέος όλων μας είναι να δώσουμε συνέχεια στη μάχη. Το απόγευμα έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο στις 7 η ώρα, την ώρα που στη Βουλή θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο έκτρωμα. Καμία ώρα χαμένη. Όλοι να μιλήσουμε με τους συναδέλφους μας. Να γεμίσει η Θεσσαλονίκη με κόσμο που θα φωνάζει. Το νομοσχέδιό σας θα μείνει στα χαρτιά. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε. Χωρίς εμάς γρανιάζει δεν γυρνά. Εργάτες, μπορούμε χωρίς αφεντικά.